Πίσω από τη συνεργασία Ρωσία-Τουρκία ή Πούτιν-Ερντογάν σε διάφορα επίπεδα, διεξάγεται ένα σιωπηρό πόλεμο στο στρατιωτικό πεδίο, που ξεπερνάει τα όρια τη ανεξάρτητη ανάπτυξη στρατιωτικών εξοπλισμών, φτάνοντα στο σημείο τη εκατέρωθεν ανοιχτή και δημόσια πρόκληση. Νέε πληροφορίε ανέφεραν ότι οι ρωσικέ αεροπορικέ δυνάμει ετοιμάζονται να καταστρέψουν μεγάλη αποθήκη τουρκικών βαρέων στρατιωτικών εξοπλισμών και πυρομαχικών στην επαρχία Ιντλίμπ. Σήμερα αυτές οι πληροφορίες ήλθαν να επιβεβαιωθούν καθώς τα τουρκικά στρατεύματα στη Συρία δέχτηκαν ισχυρή επίθεση με αποτέλεσμα την ολοκληρωτική καταστροφή τεθωρακισμένων οχημάτων και αποθηκών όπλων. Οι θέσει του τουρκικού στρατού στη Συρία υπέστησαν μία από τις πιο βίαιες επιθέσει των Κούρδων. Ω αποτέλεσμα, οι θέσει του τουρκικού στρατού και των τρομοκρατικών ομάδων του, τα θωρακισμένα οχήματα των τουρκικών στρατευμάτων, οχυρώσει και αποθήκε όπλων καταστράφηκαν για να μην αναφέρουμε τι μεγαλύτερε απώλειε Τούρκων στρατιωτών το τελευταίο έτο. Τα χτυπήματα πραγματοποιήθηκαν κυρίω από πυροβολικό και από άτματζα. Επιπλέον η επίθεση αποδείχθηκε μεγάλη έκπληξη για τον τουρκικό στρατό με αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 Τούρκοι στρατιώτες και 10 μαχητές να σκοτωθούν. Νωρίτερα το πρωί, πηγές του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφεραν ότι ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν επίθεση στοχεύοντας σε θέση στην πόλη Αλμπάρα, η οποία φιλοξενεί τουρκικό σταθμό παρατήρησης στην νότια ύπεθρο του Ιντλίμπ. Και από την πλευρά των τρομοκρατών όμως υπήρξε επίθεση σε ρωσική στρατιωτική συνοδεία αφού είχαν ενημερωθεί για το πέρασμα της ρωσικής αυτοκινητοπομπής. Η επίθεση στο ρωσικό στρατιωτικό κομβόι στη Συριακή επαρχία Χόμς ήταν εντελώς στοχευμένη. Έγινε γνωστό ότι οι τρομοκράτες και πιθανότατα μιλάμε για τους μαχητές του Ισλαμικού κράτους προειδοποιήθηκαν ότι κατά μήκο αυτής της διαδρομής θα κινηθεί η ρωσική στρατιωτική συνοδεία. Προφανώ οι τρομοκράτες ήταν κοντά αφού σύμφωνα με πληροφορίες από συριακές πηγές χρησιμοποιήθηκε ένας αυτοσχέδιο εκρηκτικός μηχανισμός. Η αναφορά επίσης με όλμους δεν επιβεβαιώθηκε. Προ το παρόν έγινε γνωστό ότι ο αντισυνταγματάρχη Αλεξέη Σνάιτερ αποσπασμένος από τον Βόρειο Στόλο αποδείχθηκε ότι σκοτώθηκε στη Συρία. Εκπρόσωποι του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα δεν ανέφεραν άλλε λεπτομέρειε σχετικά με αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για εμά.